Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξανά μαζί σήμερα, αν και καθυστερήσαμε λιγάκι. Στην εκπομπή γνωρίζετε πλέον ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εκπομπές να δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας στο βαθμό που μπορούμε και σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι συνήθως γίνεται σε τέτοιες, σε ανάλογες αναλύσεις της επικαιρότητας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, το γνωρίζετε πλέον φαντάζομαι, είναι μέσω του με email, μέσω του on air παπάκι ή pavlaroi.gr. Πολύ ευχαρίστως να σχολιάσουν και να συζητήσουμε τα ζητήματα που θέτετε. Πάμε λοιπόν έτσι μια γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία. Και πραγματικά λίγο πριν μάθαμε σήμερα συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα. Η σφαγή στη Γάζα αυτή τη στιγμή έχει οι Ισραηλινές ναζιστικές δυνάμεις χτύπησαν ένα σχολείο όπου το ΟΗΕ το χρησιμοποιούσε σαν καταφύγιο προκειμένου να στεγάζονται οι υπηρεσίες του, αλλά και να μπορούν να παρέχει υπηρεσίες σε τραυματίες παιδιά και οικογένειες. 16 παιδιά νεκρά, πολύ περισσότερα φυσικά τραυματίες. Ο συνολικός απολογισμός μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 800 νεκρούς στη Γάζα και πάνω από 5.000 τραυματίες. Η σφαγή συνεχίζεται. Το ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, και σημαντικό που θα ήθελα να, που νομίζω ότι δείχνει και το γεγονός ότι το ναζιστικό κράτος του Ισραήλ έχει και εσωτερική αντιπολίτευση, είναι το γεγονός ότι χθες δημοσιεύτηκε, Πέμπτη, δημοσιεύτηκε ένα γράμμα από 50 εφέδρους οι οποίοι αρνούνται να καταταχθούν στον Ισραηλινό στρατό προκειμένου να συνεχίσουν τη σφαγή του άμαχου πληθυσμού. Η επιστολή αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός κατοχής συμπεριφέρεται όπως θα περίμενε κανείς από ένα ναζιστικού τύπου ναζιστικό στρατό κατοχής, ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες, όπως αναφέρουν τα παιδιά, ο τρόπος που χρησιμοποιούν την, μάλιστα πάντα έλεγα ότι ο φασίστας και ο σιωνιστής που είναι, έχουν σοβαρό πρόβλημα με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, αν θυμάμαι καλά, αν όντως είναι στο Πανεπιστήμιο, αλλά είναι ένας σημαίνων εκπρόσωπος, ιδεολογικός και ακαδημαϊκός εκπρόσωπος του σιωνισμού, είπε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας γλιτώσει από αυτούς τους τρομοκράτες, εννοεί βεβαίως το σύνολο του αραβικού πληθυσμού, είναι με το βιασμό των γυναικών και των και οι αδερφές και οι γυναίκες τους να βιαστούν μαζικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς το λένε, βαθύτερα ένστικτα έχει. Πάντως εγώ πιστεύω ότι σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν απλά μόνο ταξικοί διαχωρισμοί ή ιδεολογικοί διαχωρισμοί που αντανακλούν σε ταξικούς διαχωρισμούς και που τέλος πάντων λίγος πολύ αυτά εκφράζουν ή διαπερνούν τα πάντα και, το εθνικό, και τα εθνικά ζητήματα και τον τρόπο που προσδιορίζει την παγκόσμια πολιτική κτλ. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αυτή η ολιγαρχία με τους ακαδημαϊκούς εκπροσώπους της, με όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να εξηγηθεί με κοινωνιολογικούς όρους. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί και με ανθρωπολογικούς. Δηλαδή έχουμε μια μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους, δεν είναι καρκινογενής βεβαίως, από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν κάποιος ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός καθηγητής να λέει ότι πρέπει να βιαστούν γυναίκες και παιδιά, ας πούμε, για να σωθούν από τους τρομοκράτες. Δηλαδή αυτός ο τύπος, δηλαδή, πρέπει να χαθεί από προσώπου γης. Να φροντίσουμε να εξαφανιστεί αυτό το είδος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανέχεται
η ανθρωπότητα σήμερα τέτοιες αντιλήψεις. Και τέτοιες πρακτικές, γιατί άμα ήταν αντιλήψεις, πώς θα διάλογο, δηλαδή το μόνο που θα κάνεις, ας πούμε, είναι να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να εξαφανίσει ο άνθρωπος να πάει σπίτι, να πλένει πιάτα, δεν ξέρω, να σφουγγαρίζει πατώματα, να... όλες οι δουλειές καλές είναι. Εκτός από το να έχει σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και με τα παιδιά μας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, τέτοιες αντιλήψεις κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Μην βλέπετε τώρα, και ειδικά από ορισμένους καθηγητές που πλασάρονται και μέσα τους καθημερινής και όλα αυτά, πάντα και μέσα στο κύκλωμα της δημόσιας διαφήμισης. Μην νομίζετε ότι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πόσοι από δάφτους που καταδικάζουν κατά τα άλλα, ή να το πούμε διαφορετικά, πόσοι από δάφτους βάζουν στην ίδια μοίρα το γεγονός ότι ο άλλος αμήνεται του πατρίου εδάφους, έστω και με σφεντώνες, έστω και με ρουκέτες οι οποίες φεύγουν από εδώ και από εκεί, δεν έχει το δικαίωμα να αμυνθεί? Θα τρελαθούμε τελείως. Αυτή τη δυνατότητα έχει, αυτό το πράγμα κάνει. Του δώσε η διεθνής κοινότητα τη δυνατότητα να έχει κάποια άλλη άμυνα του πατρίου του εδάφους. Ποιου πατρίου εδάφους? Μιας λωρίδας την οποία την έχουν αποκλεισμένη από θάλασσα, ουρανό και γη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να βάζεις στην ίδια μοίρα αυτόν που αμήνεται, γιατί χάνει τα παιδιά του, τις οικογένειές του, σκοτώνονται ολοκληρωτικά, ισοπεδώνονται με το να ζει εισβολέα? Και όταν το βάζεις στην ίδια μοίρα, πόσο καλύτερος είσαι εσύ από το να ζει εισβολέα ή αυτόν που βιάζει παιδιά ή γυναίκες ή σκοτώνει, γιατί τα θεωρεί βεβαίως κατώτερο είδος από αυτόν. Και φυσικά αντί να πηδάει κατσίκες στη Γαλιλαία, βιάζει παιδιά και σκοτώνει παιδιά μέσα στη Γάζα. Το ίδιο είναι για αυτόν. Απλά όταν ήταν κατσικοκλέφτης στην ιστορία του επάνω στις σπηλιές της Γαλιλαίας, κυνηγούσε κατσίκια και όπου ήθελε λευγή, ενώ τώρα τον έχουν οπλίσει, του έχουν φορέσει και μια στολή με το άστρο του Δαβίδ και του λέει ελεύθερα ό,τι έκανε στις κατσίκες σου, κάνε στον πληθυσμό της Γάζας ή οπουδήποτε αλλού μπορείς. Και τώρα σοβαρολογούμε τώρα, το βάζουμε στην ίδια κατάσταση, γιατί όποιος δεν είναι μόνο αυτοί που λένε να σταματήσει η βία, λες και η βία είναι από μόνη της. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή, ο μυστικισμός στην ανωτερότητά του. Η βία λες και εκδηλώνεται από μόνη της. Είναι ένα είδος καιρικού φαινομένου. Να σταματήσει η βία. Τι είναι η βία ρε παιδιά, δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν έχει αιτίες, δεν έχει φορείς. Δεν πρέπει να εκτιμηθεί το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τη μαζική σφαγή παιδιών? Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ξαναγυρίσαμε. Πάρτε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε δυνατότητα επικοινωνίας θέλετε να έχετε με την εκπομπή ζωντανά, για να συζητήσουμε ή απορίες, οτιδήποτε θέλετε, στο on air παπάκι ή pavlaroi.gr. Και μιλάγαμε για το ζήτημα της σφαγής αυτή τη στιγμή που διεξάγεται ενάντια των Αράβων της Λωρίδας της Γάζας. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, έτσι αλλιώς, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις του γιατί το κάνει το Ισραήλ και όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα μου είναι παντελώς αδιάφορο το γιατί γίνεται. Η βασικότερη αιτία, ή αν θέλετε, το βασικό είναι το κίνητο της κινητοποίησης του Ισραήλ, καταρχήν είναι το γεγονότος ότι ο φασιστικός τρόπος οργάνωσης αυτού του κράτους ζει ή αν θέλετε μπορεί να έχει, να επιβιώνει μόνο στο βαθμό που υπάρχουν πολεμικές συνθήκες. Είναι ένα κράτος που ζει υποκαθεστώς πολέμου από τότε που ιδρύθηκε, το 1948. Και μάλιστα ένα κράτος το οποίο είναι επιδοτούμενο. Δεν μπορεί να υφίσταται, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν μπορεί να σταθεί εάν κάθε χρόνο δεν στάξει βοήθεια 3 δισεκατομμύρια δολάρια επίσημα από τις ΗΠΑ, ανεπίσημα είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά τα οποία. Γι' αυτό κιόλας μια πολεμική οικονομία, μια πολεμική κοινωνία σαν το κράτος του Ισραήλ κατορθώνει και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. Είναι ένα κράτος παραφύση και από ιστορική άποψη και από εθνική άποψη και από στρατιωτικοπολιτική άποψη, παραφύση, και υπάρχει μόνο για να δημιουργεί πολέμους ή πολεμικές καταστάσεις ευρύτερα. Ο Νετανιάχου και αυτή η ολιγαρχία εκεί, των σιωνιστών που βρίσκεται εκεί, που είναι κομμάτι βέβαια της παγκόσμιας ηθήνουσας τάξης, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να οργανώνει αυτή τη στιγμή μια νέα ευρύτατη πολεμική σύραξη, όχι μόνο στην Μέση Ανατολή, αλλά και παγκόσμια. Μόνο έτσι επιβιώνουν αυτά τα κράτη.
Μόνο έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει. Όπως για παράδειγμα, αναγκαστικά ο δρόμος του ναζισμού ήταν ο Παγκόσμιος Πόλεμος, δηλαδή ήταν η πυροδότηση του Παγκόσμιου Πολέμου και του φασισμού το ίδιο, έτσι και ο φασισμός του σιωνισμού δεν έχει καμία άλλη διέξοδο παρά τη δημιουργία πολεμικών συνθήκων στην ευρύτερη περιοχή. Και το ζήτημα λοιπόν είναι ποια θέση μπορείς να έχεις απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να θεωρήσω προοδευτικό κάποιον άνθρωπο ή πολύ περισσότερο δημοκράτη δηλαδή που παλεύει για τη δημοκρατία, άνθρωπο που αποδέχεται την ύπαρξη αυτού του κράτους στο Ισραήλ. Είναι παραφύση, μας ξαναγυρίζει σε λογικές μεσαίωνα, σε λογικές όπου κόβανε και ράβανε τα κράτη και μοιράζανε πληθυσμούς όπως τα κοπάδια με τις λογικές του ιστορικού δικαιώματος του άρχοντα, με το τι θεωρούσε δηλαδή ο κάθε άρχοντας, πρίγκιπας ή μονάρχης ως ιστορικό του δικαίωμα με βάση τη δυναστεία που εκπροσωπούσε τον οίκο ή τις κατακτήσεις που είχε η οικογένειά του, ποια οικογένειά του δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα που υπήρχαν στο Μεσαίωνα και με αυτή τη λογική υπάρχει αυτό το κράτος του Ισραήλ. Πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως θα πρέπει να πάψει να αναγνωρίζεται από όλα τα δημοκρατικά κράτη του κόσμου. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και να φανταστείς ότι αυτός που βγαίνει και λέει το αυτονόητο αυτή τη στιγμή βεβαίως πολύ, χωρίς να προχωράει σε άλλα μέτρα στη βάση, είναι ο Ερντογκάν. Άκουγα χθες στο CNN μια συνέντευξή του, όπου του κάνανε επίθεση οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, γιατί τολμάει και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια φασιστικού τύπου ενέργεια του Ισραήλ. Φυσικά, πουθενά δεν ακούστηκε η είδηση ότι ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε την ενέργεια του Ισραήλ στη Γάζα ως έγκλημα πολέμου. Και βέβαια, το λογικό είναι να δραστηριοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ώστε να παραπέμψει το Ισραήλ και την ηγεσία του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου, ειδικά μετά από αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα με ποια υποστήριξη, ποια κράτη είναι ένα ζήτημα. Αυτά τα πράγματα τα λύνουν οι λαοί. Και τα λύνουν οι λαοί με τον τρόπο που ξέρουν, αγωνιζόμενοι για την εθνική τους αυτοδιάθεση, σε συνθήκες που πραγματικά τα λαϊκά κινήματα με πολύ έντονο το πατριωτικό του στοιχείο και την αναζήτηση της δημοκρατίας μπορούν να το λύσουν. Άλλη λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Μη γελιόμαστε. Λοιπόν, και όποιος σήμερα μου κάνει τον καμπόσο ότι δήθεν είναι ενάντια στο Ισραήλ και τα διάφορα και την ίδια ώρα αναμασάει λογικές υπεριαλισμού που θέλουν διχοτομημένη την Παλαιστίνη. Τέλος πάντων, αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι διχοτομημένη, στην πραγματικότητα δεν είναι καν διχοτομημένη. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το κράτος, το παραφύση κράτος του Ισραήλ και το κατασκεύασμα υποκατοχή που λέγεται υποδιαμόρφωση Παλαιστινιακού κράτος. Στην πραγματικότητα είναι απολογητής του σιωνισμού, είναι απολογητής των Ισραηλινών και των πράξεών τους. Το ίδιο είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε χθες στην πρεσβεία του Ισραήλ και κατέθεσε ψήφισμα. Σοβαρά παιδιά, είμαστε σοβαροί, είσαστε μάλλον σοβαροί. Πού καταθέτεται ακριβώς ψήφισμα? Να πάμε και στο Χίτλερ να καταθέσουμε ψήφισμα. Σοβαρολογείτε? Δεν έχετε κανέναν εκεί μέσα σοβαρό άνθρωπο να σκεφτεί κάπως λογικά και να πει πού πας ρε φίλε στο πρεσβεία του Ισραήλ? Είναι αναγνωρίζεις αυτό το κράτος. Αλλά έτσι είσαστε. Αναγνωρίζετε τον σφαγέα για να διαμαρτυρηθείτε και τα θύματά του. Τι να πεις ρε διάολε? Τι να πεις? Βεβαίως, ίδια ακριβώς λογική έχετε και απέναντι στο σφαγέα της Ελλάδας. Να διαπραγματευτούμε με το σφαγέα να κάνει λιγότερες σφαγές. Ή τέλος πάντων να μην γίνεται τόσο αίμα. Να είναι ανέμακτη η σφαγή. Λοιπόν, και το κουκουέ βεβαίως μόνο του πήγε ξανά στην πρεσβεία του. Μόνο του βεβαίως, ξέρετε, υπάρχουν τα μοιάσματα, κυκλοφορούν πολλά μικρόβια, ιοί κτλ. Και πρέπει οπωσδήποτε μόνο του και με πολύ στενή περιφρούρηση που δεν προστατεύει το διαδηλωτή, αλλά εμπνέει το φόβο στους δικούς μας, ώστε αρκούντος φοβισμένοι να μένουν εκεί, στο Μαντρί, σαν κοπάδι. Λοιπόν, πήγε να διαμαρτυρηθεί στην Ισραηλινή πρεσβεία και την ίδια ώρα η ηγεσία του φυσικά μιλάει για δύο κράτη στην Παλαιστίνη. Από πού και πού και ως πού ρε παιδιά δύο κράτη? Γιατί δύο κράτη? Με ποια λογική δύο κράτη? Ή να το πούμε, να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα. Με τη λογική σας δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει άλλο κράτος στη Θράκη επειδή υπάρχουν μουσουλμάνοι?
Πού το πάτε, αδέρφια? Τι ακριβώς λέτε στον κόσμο? Παπαγαλίζετε τις θέσεις του αμερικανικού υπεριαλισμού και του σιωνισμού και την ίδια ώρα μας το παίζετε επαναστάτες. Επειδή ο Στάλιν εκείνη την εποχή τα βρήκε με τους Αμερικανούς και υποχώρησε και αναγνώρισε τη λύση που όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όλος ο υπόλοιπος κόσμος, θυμάμαι, έχω διαβάσει την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Παραγουάη. Όχι κανένα σοβαρού κράτος με την έννοια του εκτοπίσματος, η Παραγουάη. Το 1948 είχε πει ο εκπρόσωπός της ότι αυτή η λύση αποτελεί θανάτωση της Μέσης Ανατολής. Θα έχουμε πόλεμο στο διηνεκές. Και αυτό το αστείο, το στοιχειώδες, το αυτό που το καταλάβαινε ο τελευταίος αστός δημοκράτης, αυτοί οι μεγαλοεπαναστάτες που ακολουθούσαν εξωτερική πολιτική τσάρου, δηλαδή ο Στάλιν της εποχής, τι έκανε? Τα βρίσκε με τον Αμερικανό, γιατί θεωρούσε ότι ο κίνδυνος ερχόταν από τη Βρετανία, τόσο τον κούναγε, τόσο καταλάβαινε η ηγεσία υπό το Στάλιν εκείνης εποχής, και συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έγκλημα εναντίον του αραβικού εθνικού ζητήματος, που ολοκληρωνόταν φυσικά αφού είχε προηγηθεί το έγκλημα που είχαν κάνει οι Βρετανοί με την μετατροπή σε απεικιοκρατούμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που μόλις είχε απελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό κάνετε. Στην πραγματικότητα είσαστε παπαγάλοι απολογητές του σιωνισμού και του υπεριαλισμού που έχουν εφαρμόσει την πολιτική τους στη Μέση. Στην Παλαιστίνη υπάρχει μόνο μία λύση. Μία λύση που μπορεί να δώσει διέξοδο και από το σημερινό αδιέξοδο, πολεμικό αδιέξοδο, και ταυτόχρονα να λυτρώσει τους πληθυσμούς στην περιοχή από την καταστολή, από τη βίαιη ύπαρξη ενός καθεστώτος ναζιστικού τύπου. Ένα κράτος η Παλαιστίνη. Ένα κράτος η Παλαιστίνη. Δεν μπορεί να στηρίζεται σε λογικές εθνικής ιστορικής καταγωγής με βιβλικούς ή θρησκευτικούς όρους. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει ο πληθυσμός με βάση το θρήσκευμα. Είναι όλοι οι πολίτες ίσοι, ανεξάρτητα εθνικής καταγωγής, ιστορικής καταγωγής ή θρησκεύματος. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Μία ενιαία Παλαιστίνη, ένας Παλαιστινιακός λαός, ανεξαρτήτως εάν πιστεύει στον Ιούδα ή αν πιστεύει στο Γιαχβέ ή αν πιστεύει στον προφήτη Μωάμεθ ή οπουδήποτε αλλού πιστεύει. Οπουδήποτε και αν πιστεύει. Αυτή είναι η μόνη λύση που τέλος πάντων πληρεί και τα στοιχειώδη για να υπάρξει δημοκρατική λύση στην περιοχή. Και μόνο έτσι θα πεταχτούν στη θάλασσα σιωνιστές. Θα πάψει να υπάρξει αυτό το τερατούργημα. Το τερατούργημα που λέγεται κράτος του Ισραήλ. Πρέπει να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Και πρέπει επιτέλους να πληρώσουν για αυτή την ιστορία και εδώ οι Ελλαδίτες πολιτικοί που μας φέρανε το Ισραήλ, μας έχουν εμπλέξει με το Ισραήλ και σε επίπεδο στρατηγικής συμμαχίας, βεβαίως ποιος άλλος εκτός από τον κύριο Σαμαρτζή, Σαμάρα, ναι, αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα γιόρτασε και χθες χωρίς να παίζει το πόδι του. Ναι, μάλλον επειδή ήταν καθιστός ή μάλλον γιατί δεν ήταν η Μέρκελ δίπλα του, δεν ξέρουμε. Γιόρτισε την επαναφορά της δημοκρατίας, μια συναυλία στην Πνίκα, για την οποία θα συζητήσουμε ή θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Συζητάγαμε για την Πνίκα, όπου χθες έγινε συναυλία, καθιερωμένη συναυλία, μόνο που αυτή τη φορά ήταν με τα μουσικά σύνολα της Νέριτ. Όποιος έχει επαφή με την κλασική μουσική ή τέλος πάντων σαν ακροατές κλασικής μουσικής, εγώ δεν είμαι, ούτε μπορώ να το παίξω, αλλά ήταν μια κατάσταση δραματική. Η μετριότητα σε όλο της το μεγαλείο, μια πολύ μικρή ορχήστρα, η οποία ήταν φάντασμα του εαυτού της, και από κάτω ένα κοινό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό το επίπεδό του, πρέπει να τελείως άμουσο και τελείως απαίδευτο για να μπορεί να χειροκροτεί μια τέτοια συναυλία. Δεν υπήρχε ζωντάνια, δεν υπήρχε τέμπο, δεν υπήρχε αυτά όλα, ρε παιδί μου, που σε κάνουν όταν ακούς κλασική μουσική, ρε παιδί μου, να ανεβαίνεις ή τέλος πάντων να αλλάζει διάθεση. Πολύ δε περισσότερο
όταν βλέπεις αυτό τον ψυχασθενή εκεί που το παίζει πρωθυπουργός, ευτυχώς εγώ χάρηκα το γεγονός ότι κανένας άλλος πολιτικός ηγέτης, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, δεν ήταν στην συγκεκριμένη λαμέ εκδήλωση, η οποία είναι προσβλητική. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για δημοκρατία τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός ο τύπος, ας πούμε, που παίζει το ρόλο του πρόεδρου της Δημοκρατίας, σου λέει ότι μέσα στην κρίση υποχώρησε η δημοκρατία. Και εδώ πραγματικά μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, είναι αδιανόητο το πόσο μας κοροϊδεύουν. Γιατί εδώ πέρα, πώς ακριβώς, ρε παιδιά, υποχώρησε η δημοκρατία από μόνη της? Δηλαδή, τι είναι αερόλιθος? Βροχή είναι, μια ψάμι, μια τελειώνει? Και τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Και να το έλεγε κάποιος, πώς να το πούμε, πάμε να πιούμε έναν καφέ φραπέ και το συζητάμε μεταξύ μας, ξέρεις, χθες υποχώρησε η δημοκρατία κατά 27 βαθμούς. Λοιπόν, μιλάμε για ανοησίες, μιλάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βέβαια η δήλωση αυτή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την κρατήσουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι ο κύριος αυτός θα δικαστεί, θα λογοδοτεί στο φυσικό του δικαστή, που είναι ο ελληνικός λαός, γιατί ο τύπος αυτός δεν πήγε για να προεδρεύσει την μείωση ή την υποχώρηση της δημοκρατίας. Ή να το πούμε διαφορετικά, και για να μην πει κανένας ότι δεν είχε δυνατότητες κτλ., είχε το άρθρο 48 του συντάγματος. Το άρθρο 48 του συντάγματος δεν είναι για να υπερασπίζεσαι, βεβαίως μπήκε στο Σύνταγμα, για να υπερασπίζεσαι τις αυθαιρεσίες εξουσίας. Ναι, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να θέσει τέρμα ή να ανατρέψει αυτό το πολιτικό καθεστώς, βοηθώντας τον ελληνικό λαό να βγει μπροστά. Αλλά αυτός ο τύπος, βέβαια, δεν έχει καμία διάθεση. Σχολιαστής φαίνεται, προεδρεύει, ξέρετε, ας πούμε, πρωτόκολλο, ιστορίες, τσικουδιές, ρακές. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα με τα οποία ασχολείται, όπως ασχολούταν σε όλη του τη ζωή. Από τότε που έχει δει, πώς τον λένε, την ενήλικη ζωή του, δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα σοβαρό αυτός ο άνθρωπος. Απλά της προσκολήσεως ήταν και του πλουτισμού, βεβαίως. Προς Θεού, αλίμονο, όπως όλοι οι άνθρωποι της προσκολήσεως και του πλουτισμού, δεν έχει χύσει ούτε μία σταγόνα υδρότα για την ιστορία. Ήξερε που πήγαινε ο άνθρωπος και ήξεραν αυτοί με ομικρογιώτα που τον έπαιρναν από κοντά τι ακριβώς αγόραζαν. Λοιπόν, και έτσι έχουμε αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και με τα θάνατο θα δικαστεί. Και στον τάφο του επάνω θα μπει ακριβώς αυτό. Το ότι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, τυπικά ως θέση, τι έκανε? Προείδρευσε την κατάληψη της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, γιατί δημοκρατία δεν έχουμε. Ακούω αυτές τις μέρες η επάνωδος της δημοκρατίας και η επάνωδος της δημοκρατίας. Και τα ακούω και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Έχουμε τρελαθεί τελείως? Καμία επάνωδος της δημοκρατίας. Έχουμε την επάνωδος του κοινοβουλευτισμού. Η μεταπολίτευση. Δεν είχαμε μετάβαση στη δημοκρατία. Είχαμε μετάβαση από τη Χούντα στον κοινοβουλευτισμό. Άλλο κοινοβουλευτισμός, άλλο δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τελείως. Φυσικά, ο ελληνικός λαός, καθώς έβγαινε από τη Χούντα, προσδοκούσε δημοκρατία. Όμως οι ηθήνοντες που κανόνισαν τη μεταβολή και τη μεταπολίτευση δεν θέλανε με τίποτα δημοκρατία. Γι' αυτό και το όλο στημένο σκηνικό της μεταπολίτευσης ήταν τέτοιο ώστε να πάμε σε ένα κοινοβουλευτισμό ελεγχόμενο, που πίσω του κρυβόταν ένα βαθύτατα απολυταρχικό, απόλυτα διεφθαρμένο σύστημα διακυβέρνησης που λεγόταν ενισχυμένη εκτελεστική εξουσία με το Σύνταγμα του 1975, που είναι και παράνομο. Την εποχή εκείνη θα περίμενε κανείς οι λεγόμενες προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, ποιες ήταν αυτές, δεν έχει σημασία, έτσι τις λέμε έτσι για να χαρκετιζόμαστε, θα έπρεπε κανείς να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους απέναντι στον ελληνικό λαό, που υποσχέσεις οι οποίες κατατέθηκαν ή αν συνομολογήθηκαν, να το πούμε έτσι, με τον ελληνικό λαό από την εποχή της απελευθέρωσης. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό μετά την απελευθέρωση. Με τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στην απελευθέρωση. Το ΕΑΜ είχε θέσει ως βασική του αρχή την ελεύθερη απόφαση του ελληνικού λαού για το καθεστωτικό, δηλαδή τι ήθελε ως καθεστώς στην Ελλάδα, και φυσικά
και για το πολιτιακό, αν ήθελε βασιλιά ή όχι. Αυτή ήταν η βασική του. Και πώς θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, είχε οριστεί συγκεκριμένα μέσω μιας συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Το αίτημα αυτό υιοθετήθηκε από τη Συμφωνία του Λιβάνου, δεν εφαρμόστηκε φυσικά ποτέ, αλλά η Συμφωνία του Λιβάνου είχε μέσα το βασικό αυτό αίτημα. Ελεύθερες εκλογές και συντακτική εθνοσυνέλευση για νέο σύνταγμα, όπου θα αποφάσιζε ελεύθερα ο ελληνικός λαός το πολιτιακό και το καθεστωτικό του ζήτημα. Την εποχή εκείνη 35 πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της δεξιάς εποχής, για να καταλαβαινόμαστε πιο κοντά στα δικά μας, είχαν βγάλει επίσης επιστολή όπου ζητούσαν ελεύθερες εκλογές και ταυτόχρονα συντακτική εθνοσυνέλευση για να μπορέσει να επανιδρυθεί το ελληνικό κράτος. Ήτανε παλαϊκή πάνδημη απέτηση. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, διότι ούτε οι Εγγλέζοι θέλανε, γι' αυτό μας χρησιμοποιήσανε τον δοσίλογο Δαμασκηνό, τον οποίο τον είχαν διορίσει οι δυνάμεις κατοχής στη θέση του Χρυσόστομου, του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου, που αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κυβέρνηση δοσιλόγων του Τσολάκογλου, τον διώξανε κακήν κακός και βάλανε τον Δαμασκηνό. Οι Βρετανοί, καθότι ήταν διπλός πράκτορας ο τύπος και των Ναζί και των Βρετανών, το χρησιμοποίησαν και τον ορίσαν ως αντιβασιλέα και μας οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο μετά από μια άγρια τρομοκρατία που προήλθε από την συνθήκη της Βάρκησας, όπου υποτίθεται ότι έληξαν οι στρατιωτικές συγκρούσεις που είχαν προκύψει μετά τα Δεκεμβριανά, όπου και στη συνθήκη της Βάρκησας υπήρχε πάλι ρητή δέσμευση για να ελεύθερες εκλογές και συντακτική εθνοσυνέλευση, που βεβαίως αυτοί που την υπέγραφαν ποσός, ή τουλάχιστον από τη μεριά των Εγγλέζων, ποσός τους ενδιέφερε να εφαρμοστεί. Απλά τους ενδιέφερε το άρθρο 6, αν θυμάμαι καλά, που τους έδινε τη δυνατότητα να ασκήσουν λευκή τρομοκρατία. Παρεμπιπτόντως, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο λευκή τρομοκρατία, τι εννοούμε, ξέρετε? Από πού προήλθε ο όρος λευκή τρομοκρατία? Ο όρος είναι ιστορικός, δεν είναι κάτι το οποίο μας γεννήθηκε. Η λευκή τρομοκρατία προήλθε από τους αγώνες για τη δημοκρατία. Συνολικά, η λευκή τρομοκρατία ασκήθηκε με την παλινόρθωση του καθεστώτος των Βουρβώνων το 1814, τον Απρίλιο του 1814. Την εποχή εκείνη λοιπόν, και ιδιαίτερα μετά την περίοδο των 100 ημερών, την ήττα του Βατερλό το 1815 και την τελειωτική βεβαίως το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών της ευρωπαϊκής αντίδρασης με τον Ναπολέοντα, όταν τον έστελαν πλέον στο νησί Έλβα για να αφήσει τα κόκαλά του εκεί, οι αντιδραστικοί βασιλόφρονες και βουρβόνοι μαζί με 30-35.000 αργόσχολους εμιγκρέδες αριστοκράτες, οι οποίοι είχαν φύγει από τη Γαλλία μετά την Επανάσταση και πολέμησαν εναντίον της Γαλλίας και επέστρεψαν πίσω, αρνήθηκαν να αναρτήσουν το σύμβολο, το εθνικό σύμβολο της Γαλλίας, που ήταν η τρίχρωμη σημαία, και στη θέση της χρησιμοποίησαν τη λευκή σημαία των Βουρβώνων. Η τρομοκρατία που άσκησαν αυτοί εναντίον των δημοκρατικών ή φιλελεύθερων στοιχείων, ακόμη και τμημάτων της αριστοκρατίας, που είχε κατανοήσει ότι η αστική ανάπτυξη δεν μπορούσε να πλέον, ή αυτά που είχε φέρει η Επανάσταση δεν μπορούσαν πλέον να ανατραπεί, αυτά που είχαν δώσει στον πληθυσμό, στα αστικά στρώματα αλλά και τα αγροτικά στρώματα που είχε κάνει μοίρασμα γης κτλ. Και έτσι ασκήθηκε μια άγρια τρομοκρατία εκ μέρους των παλινορθούντων Βουρβώνων με σύμβολο τη σημαία τους, την άσπρη σημαία. Και έτσι από εκεί προήλθε η έννοια της λευκής τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν, μετά την συνθήκη της Βάρκηζας μέχρι την επίσημη έναρξη του εμφυλίου πολέμου, μια άγρια λευκή τρομοκρατία ασκήθηκε εδώ στην Ελλάδα, όπου ακόμη η ιστορική της καταγραφή δεν έχει γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, μονογραφίες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ολοκληρωμένη ιστορική καταγραφή κατά μέτρηση θυμάτων, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει συμβεί. Είναι
και μάλιστα οι ιστορικές μονογραφίες που υπάρχουν είναι ελάχιστες και κυρίως από Αμερικανούς ιστορικούς, οι οποίοι σκιαγραφούν μια εικόνα που είναι το πραγματικά τρομακτική για την Ελλάδα του 45-46. Αλλά και στη Συμφωνία της Βάρκησας υπήρχε ακόμη το ζήτημα της συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Τι περίμενες λοιπόν όταν στη μεταπολίτευση από τις προοδευτικές δυνάμεις, τις λεγόμενες δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις ή τουλάχιστον αυτές, τουλάχιστον αυτές που είχαν ως σημείο αναφορά την εθνική αντίσταση. Τι περίμενες? Να θέσουν ξανά από την αρχή το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκε μια βασική πάνδημη παλαϊκή απέτηση της ελεύθερης απόφασης από τον ελληνικό λαό ως προς το πολιτιακό και καθεστωτικό του ζήτημα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αναγκαστικά να συνδεόταν με διαδικασίες συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Αντί για αυτό, ο Καραμαλής έκανε δύο μεγάλα πραξικοπήματα. Πρώτο πραξικόπημα ήταν η περίφημη ιστορία με την αυτονομασία της Βουλής του 75 ως αναθεωρητική Βουλή. Και το δεύτερο είναι η περίφημη απόφαση για το στιγμίο. Θα συζητήσουμε περισσότερο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Για όσους φίλους θέλουν να επικοινωνήσουν ζωντανά, ξαναλέμε ότι είναι εύκολο με ένα email στο onair@roi.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν για την επάνωδο στον κοινοβουλευτισμό. Τα πραξικοπήματα της εποχής εκείνης ήταν δύο. Το πρώτο ήταν ο κύριος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, για να διασώσει το μετεμφυλιακό καθεστώς και να μην έρθει ποτέ δημοκρατία αστική. Δεν λέμε τίποτα τρομερό, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που προβλέπετε πάντα ή που διεκδικούσε πάντα τούτος εδώ ο λαός είναι το ελάχιστο δυνατό. Να έχει δικαίωμα, να έχει άποψη για το τι συμβαίνει στη χώρα του και να αποφασίζει αυτός. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Αυτό γεννήθηκε από τον πολιτισμό της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή από τον πολιτικό πολιτισμό της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν είναι και τίποτα με και οι μπολσεβίγικα, οι ιστορίες και όλα αυτά. Αυτό ήταν το στοιχειώδες. Ενάντια σε αυτήν την στην διάθεση του λαού, η οποία είχε μείνει σε εκκρεμότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεν το λέω εγώ, διαβάστε Δεσποτόπουλο, διαβάστε τον ίδιο τον Κανελόπουλο της εποχής. Με τα ιστορικά του δοκίμια, το θέτει και αυτός. Δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο ιστορικό κενό. Ή να το πούμε διαφορετικά. Νομικά ή νομικίστικα, θέλετε, όπως θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, ο εμφύλιος πόλεμος ή αν θέλετε το γεγονός ότι αυτή την πάνδημη παλαϊκή απέτηση ο λαός ελεύθερα να αποφασίσει το πολιτιακό και καθεστωτικό του ζήτημα μέσω συντακτικής εθνοσυνέλευσης που είχε πλέον αγκαλιαστεί από όλο τον πολιτικό κόσμο της εποχής εκείνης με εξαίρεση τους δοσύλλογους, οι οποίοι συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τον ένα, τους Ναζί, και μετά συνεργάστηκαν με τον δεύτερο κατακτητή, τους Βρετανούς, που ήρθαν εδώ ως κατακτητές και δεν ήρθαν βεβαίως ως σύμμαχοι. Λοιπόν, με εξαίρεση αυτούς, όλος ο υπόλοιπος κόσμος είχε αποδεχτεί αυτήν την πολιτική λύση, άσχετα με το ποιος το πίστευε ή πόσο το πίστευε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έμεινε εν κενό, δηλαδή έμεινε να αιωρείται σαν απέτηση, γιατί μπήκαμε σε μια κατάσταση όπου νομικίστικα ή νομικά χαρακτηρίστηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, το κράτος ένιωσε ως απειλή, υποτίθεται, το κίνημα εθνικής αντίστασης ή οτιδήποτε υπήρχε τότε τους κομμουνιστές και όλα αυτά τα πράγματα, τα μοιάσματα όπως τους έλεγε τότε, και βεβαίως εφάρμοσε πολιτική έκτακτης ανάγκης ανατρέποντας ή αν θέλετε καταστέλλοντας βασικά δικαιώματα ατομικά, συλλογικά και κοινωνικά για πάρα πολλά χρόνια. Το καθεστώς αυτός στην ουσία ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα του 1956, αν θυμάμαι καλά, του 56 ή του 52, αν δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή καλά, ποιας χρονιάς, και κρατήθηκε μέχρι και τη Χούντα. Όταν λοιπόν φεύγαμε από τη Χούντα, έβγαινε ο λαός από τη Χούντα με την ανατροπή της, τι περίμενε λοιπόν από τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις? Την ολοκλήρωση της περίοδου της έκτατης ανάγκης, καταστολής,
ή κατάλυσης βασικών δικαιωμάτων, πολιτικών, κοινωνικών και φυσικά ατομικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και να μπούμε σε μια περίοδο που πραγματικά θα υλοποιόταν με την πράξη που ήταν πάνδημη και παλαϊκή απέτηση από την εποχή της απελευθέρωσης. Εδώ είχαμε λοιπόν δύο στάσεις. Το πρώτο ήταν τον Καραμαλή, ο οποίος με όρους καλή ώρα, όπως και σημερινό, με όρους απίστευτης τρομοκρατίας στον ελληνικό λαό, κέρδισε ένα 53, αν θυμάμαι καλά, τα 100, το οποίο το χρησιμοποίησε ώστε να κάνει δύο σοβαρότατα πραξιοπήματα. Το πρώτο είναι το περίφημο Σύνταγμα του 75, το οποίο Σύνταγμα του 75 δεν ήταν καθόλου δημοκρατικό. Ήταν μεν κοινοβουλευτικό, αλλά όχι δημοκρατικό. Μιμούταν, στην πραγματικότητα είναι μια αναπαραγωγή του Συντάγματος, του Ζαΐμι, του 1926, το οποίο επέτρεψε στον κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου να το καταστρατηγήσει μέχρι τέλους, να το καταλύσει και να οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία του 32 και μετά να ανοίξει το δρόμο για τα στρατιωτικά πραξιοπήματα μέχρι μας έρθει να μας καβαλήσει η φασιστική δικτατορία του Μεταξά, με τις ευλογίες φυσικά του Βασιλιά και των Βρετανών. Μάλιστα, ο ίδιος ο Καραμαλής στην συζήτηση για το Σύνταγμα λέει ότι η δημοκρατία δεν χρειάζεται στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας φράσεις ή αποσπάσματα ή αναφορές στον ίδιο τον Βενιζέλο και μάλιστα προσπαθώντας να τεκμηριώσει την ανάγκη μιας ενισχυμένης, ουσιαστικά αυθαίρετης εκτελεστικής εξουσίας ή της δικτατορίας της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, με λογικές ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, μάλλον είναι πολύ σύνδετα τα προβλήματα, πολύ και πολύ επίγοντα, ώστε να μπορούμε να τα αφήνουμε στη διαδικασία της δημοκρατίας, δηλαδή δια της εκλογής αντιπροσώπων και της νομοθετικής και των αποφάσεων της Βουλής. Αυτό το πράγμα, αυτό ήταν το πρώτο πραξικόπημα που έκανε, δημιουργώντας λοιπόν ένα σύνταγμα το οποίο δεν επέτρεπε να λειτουργήσει η δημοκρατία στην Ελλάδα, παρά ένας κολοβός κοινοβουλευτισμός, ο οποίος δεν είχε ούτε καν τα εχέγγυα να διασφαλίσει τα βασικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Απόδειξη το τι έχουμε υποστεί σήμερα. Και φυσικά και μέσα στη μεταπολίτευση. Το δεύτερο μεγάλο πραξικόπημα ήταν η περίφημη υπόθεση του Στιγμιαίου. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών της εποχής εκείνης, όπου γνωμοδότησε για τη δίκη των, και προετοίμασε και αν δεν κάνω λάθος οργάνωσε και τη δίκη των πρωτετίων της Χούντας, είχε πει ότι η πράξη της ασχάτης προδοσίας για την οποία δικάστηκαν οι πρωτέτοιοι της Χούντας ήταν έγκλημα διαρκές. Δηλαδή, αφορά και εκείνους που συνεργάστηκαν ή που λειτουργήσαν στα πλαίσια του χουντικού καθεστώτος. Και δεν ήταν μόνο το βράδυ της ανατροπής, το βράδυ δηλαδή που βγήκαν τα άρματα μάχης και ο στρατός, ας πούμε, με αυτό το σκεπτικό συγκροτήθηκε το δικαστήριο και δίκασε τους πρωτέτους της Χούντας. Όμως, ο Καραμαλής, επειδή πρώτον ήθελε να διασώσει τον εαυτό του, γιατί με βάση την ιστορία και βάση τα αρχεία που βγαίνουν, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κ. Καραμαλής κρατούσε άριστες σχέσεις, για να μην πω τίποτα χειρότερο, με τη Χούντα, όπως επίσης και το πρωτοπαλίκαρό του, ο κ. Αβέροφ, το Σίτσας. Ξέρετε, αυτός που αυτό συζητηρόταν, συγγραφεύς και τυροκόμος, ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν και άλλοι πολλοί είχαν στενότατες σχέσεις, για να μην πω τίποτα χειρότερο, με τη Χούντα και θα έπρεπε να απολογηθούν για αυτό το ζήτημα. Όπως επίσης θα έπρεπε να απολογηθούν μια σειρά στρατιωτικοί, ανώτατες στρατιωτικοί, οι οποίοι συνέπραξαν με το χουντικό καθεστώς, όπως επίσης θα έπρεπε να απολογηθούν και μια σειρά ανώτατοι δικαστικοί που συνέπραξαν με το καθεστώς. Σας λέω έτσι για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η πράξη του πραξιοπήματος έγινε πώς, με πλαστογράφηση βασιλικού διατάγματος από 4 αεροπαγίτες συν τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κόλια, ο οποίος έγινε και πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Άρα λοιπόν
έπρεπε να δικαστούν και οι αεροπαγίτες. Όχι μόνο για την πλαστογράφηση βασιλικού διατάγματος που έδινε το δικαίωμα της επιβολής στρατιωτικού νόμου στη χώρα και την νομοποιούσε, μέσα εισαγωγικά νομοποιούσε, το φασιστικό πραξικόπημα, αλλά και γιατί τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και πολύ περισσότερο ο Άριος Πάγος, είχε νομολογήσει υπέρ της Χούντας και υπέρ του συντάγματος της Χούντας πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χουντικού καθεστώτος, λέγοντας ότι είναι νόμιμο το καθεστώτος της Χούντας, όπως και το Σύνταγμα που είχε προετοιμάσει το 68, που πολλές από τις διατάξεις του χουντικού συντάγματος τελικά περάσανε και στο Σύνταγμα του 75, του Καραμαλή δηλαδή. Διότι ως επανάστασης δημιουργεί δίκαιο. Έτσι λοιπόν, στο σκαμνί το πρωτετίον της Χούντας θα πρέπει να καθίσουν ανώτατη στρατιωτική και ανώτατη δικαστική, μαζί και οι εκδότες της εποχής, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Χούντα. Βλέπε Λαμπράκη, βλέπε Βλάχου, βλέπε διάφορους τέτοιους λοιπόν, οι οποίοι έχουν το έχουν, ρε παιδί μου, μέσα τους αυτό το πράγμα από την εποχή της ναζιστικής κατοχής. Μη δουν κατακτητή και δεν συνεργαστούν μαζί τους. Το έχουν. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Και έτσι λοιπόν έπρεπε με δεδομένο αυτό, έμπαινε θέμα ξεσκαρταρίσματος ουσιαστικά ολόκληρης της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Αυτό το πράγμα βεβαίως με κανένα τρόπο δεν ήθελε ο Καραμαλής να το κάνει και η δική του, όπως επίσης και οι ξένες δυνάμεις που βρισκόντουσαν πίσω του, πρωτίστως οι Αμερικανοί, γιατί βεβαίως οι ξένες πρεσβείες λειτουργούσαν άψογα και συνεργάστηκαν άψογα με τις δυνάμεις του μεδιφυλιακού καθεστώτος, που με κορύφωσή τους είχαν τη Χούντα. Δεν θέλανε λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν βάζει τον Άριο Πάγο της εποχής ο ίδιος ο Καραμαλής και αποφαίνεται ως εξής ο Άριος Πάγος. Λέει ότι το έγκλημα της ασχάτης προδοσίας είναι στιγμιαίο, δηλαδή αφορά μόνο εκείνους που κινήθηκαν το βράδυ της 21ης, μάλλον της πρώτης πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου 1967, και όλα τα υπόλοιπα και όλοι οι υπόλοιποι αθωώνονται. Φυσικά μαζί με αυτούς αθωώνονταν και οι αεροπαγίτες που βγάζαν αυτή την απόφαση, συμπεριλαμβανομένου και του τότε εισαγγελέα Αρίου Πάγου, που ήταν διορισμένος από την ίδια τη Χούντα και μάλιστα έδειξε εξαιρετική δραστηριότητα χουντική και κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε να πάει εκεί και παραπέρα, που λένε λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα με αυτή την ιστορία. Το δυστύχημα βεβαίως είναι άλλο. Θα το μάθουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, ξανά εδώ. Συνεχίζουμε την αναδρομή μας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπως λένε επίσημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού και μάλιστα ενός μίζερου, διεφθαρμένου κοινοβουλευτισμού, ο οποίος δεν ανατράπηκε και προδόθηκε η υπόσχεση για δημοκρατία που υπάρχει και που πλανιέται σαν αίτημα μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την απελευθέρωση της χώρας. Αφού είπαμε ότι έγιναν τα δύο πραξικόπηματα αυτά του Καραμαλή το 1975 και έτσι δεν δικάστηκαν αυτοί που έπρεπε να δικαστούν, δεν λογοδότησαν για πράξεις ασχάτης προδοσίας αυτοί που έπρεπε να λογοδοτήσουν, είτε στην ηγεσία της δικαιοσύνης, είτε στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, είτε στην ηγεσία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Να ξέρετε ότι αν είχε συμβεί αυτό, πολλοί από τους βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού ΠΑΣΟΚ, που μας το παίζουν πολύ αδιάφθοροι και τα ρέστα, παλιοί βουλευτές, να ξέρετε ότι θα είχαν χρεωθεί πράξεις ασχάτης προδοσίας για συνεργασία με τη Χούντα. Λοιπόν, το τελειώσανε πολύ γρήγορα και βεβαίως δεν θέλανε με κανέναν τρόπο να υπάρξει οποιαδήποτε δημοκρατική εξέλιξη στη χώρα. Το όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτό κατορθώθηκε να γίνει, γιατί πολύ απλά δεν υπήρξε αντιπολίτευση σε αυτό το ζήτημα. Διότι η λεγόμενη αντιπολίτευση, ή αν το πούμε έτσι, ιδιαίτερα εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί η Ένωση Κέντρου έφθινε, βρισκόταν σε πια επνεταλίστια υπό την ηγεσία μάλιστα του Γεωργίου Μαύρου, έτσι αλλιώς η Ένωση Κέντρου, το λεγόμενο κέντρο, να το πούμε έτσι, ήταν δημιούργημα των πολιτικών καταστάσεων μετά τον εμφύλιο και έτσι αλλιώς ήταν διάτοτας αστέρας, δεν μπορούσε να κρατηθεί, όπως δεν μπορεί να κρατηθεί καμιά κεντρώα δύναμη στην πολιτική κατάσταση ή την πολιτική σκακέρα του τόπου παρά μόνο παραφύση, όπως το βλέπουμε και σήμερα άλλωστε.
Το σημαντικό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε είναι ότι καμία πολιτική δύναμη, ούτε το ΠΑΣΟΚ που τότε ήταν μια ανερχόμενη νέα, ένα νέο πολιτικό κίνημα όπως αυτό προσδιοριζόταν την εποχή εκείνη, ούτε φυσικά η κομμουνιστική αριστερά με τις διάφορες εκδοχές της και αν θέλετε ως ενωμένη αριστερά όπως κατέβηκε σε εκλογές το 1974, δεν έθεσε το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, μάγκες, να τελειώνουμε με ολόκληρο το, πώς θα το πούμε, την κληρονομιά του εμφυλίου. Πρέπει να τελειώνουμε ολοκληρωτικά. Και για να τελειώνουμε την κληρονομιά του εμφυλίου, πρέπει να επιστρέψουμε ή να επιτρέψουμε στον ελληνικό λαό να διαμορφώσει αυτός το καθεστωτικό και πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που υπήρχε σαν πάνδημο και παλαϊκό αίτημα το 1944, την εποχή της απελευθέρωσης. Αυτό δυστυχώς δεν το βάλε κανένας. Δεν το θέσε κανένας. Ασκήθηκε πολύ αυστηρή κριτική στα πραξιόπηματα του Καραμαλή, αλλά κανένας δεν έθεσε το ζήτημα έτσι. Με εξαίρεση ορισμένους νομικούς της εποχής, οι οποίοι έθεταν το ζήτημα κάπως έτσι, κανένα πολιτικό κίνημα της εποχής εκείνης, ούτε από τα αριστερά ούτε από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δεν έθεσε αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί η μεν κομμουνιστική αριστερά και ιδιαίτερα το ΚΚΕ, καθώς ξέμπλεκε από τα δίχτυα της δικής του εσωτερικής κρίσης και διάσπασης, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να προκαλέσει την καθεστική τάξη πραγμάτων, αναγνώριζε στην πραγματικότητα την ήττα του κινήματος και την παράδοση του κινήματος στην κυρίαρχη τάξη όπως είχε διαμορφωθεί εκείνη την εποχή, και το μόνο που ήθελε να κάνει, διεκδικούσε να κάνει, ήταν νόμιμη αντιπολίτευση, τίποτα περισσότερο. Εξού και το ότι μεταχειρίστηκε το ΕΑΜ και την ΕΑΜική παράδοση ως μια δική του νομοποίηση πολιτικής ύπαρξης. Τίποτα περισσότερο. Δεν εφάρμοσε πολιτικές που θα προσδίαζαν στη δημιουργία ενός νέου ΕΑΜ πάνω στις βασικές απαιτήσεις που το ΕΑΜ είχε συγκροτηθεί ή που τέλος πάντων είχε γίνει παλαϊκή ή εθνική έκφραση, αιτήματα τα οποία είχε αποδεχτεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας με εξαίρεση τους δοσύλλογους. Δεξιοί και αριστεροί το είχαν αποδεχτεί στην απελευθέρωση με εξαίρεση τους δοσύλλογους που συνέχιζαν ακόμη να κυβερνάνε. Η οικογένεια Καραμαλή, παράδειγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έμπαινε στη μεταπολίτευση παραδίδοντας τη σκυτάλη επίσημα στο καθεστώς Καραμαλή, και βεβαίως από την άλλη μεριά η λεγόμενη τα απομεινάρια, τα ερείπια της ΕΔΑ, γιατί δεν είναι καμία σχέση η ΕΔΑ της μεταπολίτευσης με την ΕΔΑ της πρώτης Χούντας, όπως και το ΚΚΕ εσωτερικού, όπως υπήρχε τότε ως προϊόν της διάσπασης του 68 στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είχαν κάνει ένα βήμα ακόμη παραπέρα. Έδιναν πρωτοκαθεδρία στη λειτουργία του Καραμαλή, προτάσσοντας την προβληματική ότι τώρα συνενωνόμαστε με τον Καραμαλή προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα και να μην επανέλθει ο κίνδυνος της Χούντας. Προτεργάτης της θεωρίας αυτής ήταν ο Μανώλης Ογλέζος την εποχή εκείνη. Και μάλιστα καταδίκαζε οποιονδήποτε έθετε ξανά τα αμικά ή εθνικο-ανεξαρτησιακά αιτήματα που βεβαίως μείνανε ελλειπή ή μείνανε να αιωρούνται ως παλαϊκά αιτήματα την εποχή της απελευθέρωσης. Αυτά για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε και γιατί τελικά ακολουθήσαμε αυτή την πορεία που ακολουθήσαμε. Βεβαίως, επειδή είτε το ήθελε είτε όχι, οι ζωντανές μνήμες της εθνικής αντίστασης ήταν ακόμη πολύ ζωντανές, και τουλάχιστον για όλους τους από εμάς πολιτικοποιηθήκαμε εκείνη την εποχή, είχαμε τη ζωντανή ιστορία μπροστά μας, και έτσι και γι' αυτό αποκτήσαμε, παράλληλα με την πολιτική ή ταξική μας συνείδηση, αποκτήσαμε και μια εθνική υπερηφάνεια για τους αγώνες του λαού μας, για τις δυνατότητές του να αντιπαρέρχεται δυσκολίες, να υπερβαίνει εχθρούς και κατακτητές, έστω και αν ήταν μικρός λαός, να το πούμε έτσι πάντα, με την έννοια την αριθμητική, αλλά έκανε μεγαλεία. Έτσι αποκτούσαμε εμείς
εθνική συνείδηση ταυτόχρονα με την ταξική και την πολιτική συνείδηση εκείνη την εποχή, γιατί είχαμε τη ζωντανή ιστορία δίπλα μας και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε μέσα από τις ήττες του κινήματος τι ακριβώς ζητούσε το κίνημα από μας, από τη γενιά μας, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό ακόμη την εποχή, μέχρι και τη δεκαετία του 80, διατηρούνταν ακόμη έντονα οι μνήμες αυτού του κινήματος. Με την ήττα, φυσικά, από τη μια, με το Πασόκ και τον εκμαυλισμό της ελληνικής κοινωνίας με ανεπίτρεπτους όρους που συγκρίνονται μόνο με την περίοδο της Βαϊμάρης στη Γερμανία, και από την άλλη με ένα κομμουνιστικό κόμμα ή μια αριστερά η οποία είχε παραιτηθεί από τις πολιτικές συγκρότησης ενός νέου ΕΑΜ πάρα πολλά χρόνια, είχε ενδώσει και είχε αναγνωρίσει την πρωτοκαθεδρία του μετεφυλιακού καθεστώτος στον τρόπο που είχε μετεξελιχθεί στη μεταπολίτευση, επήλθε η συνολική συντριβή των ετοιμάτων, των παλαϊκών ετοιμάτων που ενέπνευσαν την εθνική αντίσταση του λαού και την αναγκαιότητα του να αναγεννηθεί η Ελλάδα. Μαζί με το χαμό και της γενιάς αυτής, δηλαδή το βιολογικό χαμό αυτής της γενιάς, φτάσαμε στη σημερινή κατάντια, όπου βεβαίως η αριστερά να αποτελεί μια καθεστωτική αριστερά πλήρως ενταγμένη στη λογική του καθεστώτος και να χειροκροτάει μαζί με το καθεστώς την επάνωδο της δημοκρατίας που ποτέ δεν ήλθε. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, αυτά είναι τα ιστορικά δεδομένα, γι' αυτό είμαστε η χειρότερη κατάσταση που βρισκόμαστε. Σήμερα άλλωστε μέσα στην αριστερά δεν υπάρχει ούτε καν ο απόϊχος εκείνου του κινήματος της αντίστασης, γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει κανένας που να το υπερασπίζεται αυτό το κίνημα, τουλάχιστον ως προς τα αποτάγματά του και τη λογική του, τον πατριωτισμό του, τα βασικά ζητήματα που ενέπνευσαν, τον τρόπο που έδεσε το κοινωνικό με το εθνικό ζήτημα, κανένας μέσα στα επίσημα αυτά κόμματα, απολύτως κανένας. Και έτσι έχουμε βρεθεί με έναν λαό να ψάχνει να βρει την εθνική του ταυτότητα στην πιο επικίνδυνη, στην πιο σκληρή περίοδο που γνωρίζει στην ιστορία του, και βεβαίως την ίδια ώρα να βιώνει το καθεστώς κατοχής που βιώνει σήμερα. Αυτά, κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Τελειώνοντας, ας πούμε, την αναφορά στην επάνωδο της δημοκρατίας όπως τη γιορτάζουν επίσημα στην πραγματικότητα για άλλη μια προδοσία της δημοκρατίας όπως ακριβώς έγινε στη μεταπολίτευση και τυπικά, αν θέλετε, νομικοπολιτικά στην πραγματικότητα δεν έχουμε επαναφορά της δημοκρατίας, έχουμε επαναφορά του κοινοβουλευτισμού και δεν έχει καμία σχέση ο κοινοβουλευτισμός με τη δημοκρατία και πολιτικά και ιστορικά και νομικά και κοινωνικά. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουμε. Αυτή η εποχή που περνάμε είναι το τέλος του κοινοβουλευτισμού της μεταπολίτευσης. Το τι ακριβώς, μάλιστα μέχρι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι ως παρατηρητής των πολιτικών πεπραγμένων, το λέει. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα επικρατήσει και το ποια διέξοδος θα υπάρξει θα κρίνει το αν θα συνεχιστεί να υπάρχει, αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα ή όχι. Αυτή η χώρα δηλαδή που λέγεται Ελλάδα. Έτσι, μια μικρή ενδιαφέρουσα είδηση που έπεσε στα χέρια μου είναι ότι την προηγούμενη Παρασκευή κάποιοι τύποι, λέει, με 10 κουστομαρισμένοι κύριοι με σκούρα κουστομιά μπήκαν στην περίφημη FBME τράπεζα της Νέας Υόρκης, έχει έδρα στη Λευκοσία, έχει γραφεία στη Λευκοσία, η έδρα της είναι στην Τανζανία, για να καταλάβουμε. Πήγανε λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα στην τράπεζα και την κατέσχεσαν. Οι άνθρωποι αυτοί προερχόντουσαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και ο λόγος ήταν απλός. Δόθηκε εντολή. Αυτό το πράγμα έγινε μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ,
ότι πιθανά η συγκεκριμένη τράπεζα να εμπλέκεται σε ξέπτυμα χρήματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, από ό,τι τουλάχιστον λέει η τραπεζική αγορά, ασχολείται με διακίνηση ρώσικου χρήματος. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι και ξέπτυμα χρήματος, δεν ξέρουμε. Μπορεί να φανταστεί ο καθένας τι μπορεί να γίνεται. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Να το σκεφτούμε λιγάκι. Βγαίνει η Αμερικανική κυβέρνηση και λέει ότι πιθανά στη συγκεκριμένη τράπεζα να γίνεται ξέπτυμα χρήματος. Ωραία. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν κινήθηκε ούτε καμιά εισαγγελική αρχή. Σε αυτήν την καταγγελία δεν συνηγόρησε καν η κυπριακή λεγόμενη κυβέρνηση. Αλλά κινήθηκε αμέσως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία δέσμευσε πλήρως όλη την τράπεζα. Την έκλεισε, της κατέβασε ρολά. Προσέξτε τώρα, όταν οι Αμερικανικές αρχές έπιασαν την HSBC και μάλιστα την έπιασαν τελείως τυχαία, δεν έκαναν έρευνα στην τράπεζα, απλούστατα σε μια επιχείρηση ενάντια στα καρτέλ στο Βόρειο Μεξικό, που χτυπήθηκαν τα καρτέλ και όλα αυτά τα πράγματα, ανακαλύφθηκαν στοιχεία ότι το ξέπλυμα του μεξικανικού καρτέλ, του χρήματος του μεξικανικού καρτέλ, γινόταν μέσα από την HSBC. Τι έπαθε η HSBC? Α, ένα πρόστιμο και μια επίπληξη. Τίποτα άλλο. Δεν κατασχέθηκε. Θυμηθείτε σε μια άλλη εκπομπή που λέγαμε, δεν καταλαβαίνω γιατί πιάνονται τράπεζες να χειραγωγούν το Λίμπορ, να χειραγωγούν την τράπεζα, συγγνώμη, τις τιμές στην αγορά, συναλλάγματος ή και παράγωγων, γιατί χειραγωγή στις τιμές στην αγορά συναλλάγματος εξ αντικειμένου χειραγωγής και την αγορά παραγωγών, που ένα μεγάλο κομμάτι της είναι και παράγωγα με το συνάλλαγμα. Λοιπόν, και αντί να τις κλείσεις αυτές τις τράπεζες, τι τις κάνεις? Τους βάζεις πρόστιμα. Που όσο μεγάλα και αν είναι αυτά τα πρόστιμα, τουλάχιστον μεγάλα για τον κοινό θνητό, για τις τράπεζες δεν είναι απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, η HSBC πλήρωσε περίπου 6 δισεκατομμύρια πρόστιμο, το οποίο αποτελούσε περίπου το 1/20 των κερδών της από το ξέπλυμα χρήματος τον τελευταίο χρόνο, που διαπίστωσαν οι Αμερικανικές αρχές, όχι το τι λέμε εμείς. Δεύτερον, όταν τώρα χωρίς να κινηθεί δικαστική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη, μπαίνει σε μια τράπεζα στην Κύπρο, στη Λευκοσία, και την κατάσχεις ολόκληρη, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Πρώτον, τι ακριβώς είναι η Κύπρος? Τι είναι ακριβώς Κύπρος? Μάλλον κράτος υβρίδιο. Έτσι. Και τι ρόλο βαράει η κυβέρνηση εκεί πέρα? Βεβαίως, οι πράξεις αυτές έχουν να κάνουν με τον πόλεμο που έχει κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ρωσίας. Η όλη ιστορία ήταν ότι η συγκεκριμένη τράπεζα, που κατά πάσα πιθανότητα ισχύει αυτό το πράγμα, διαχειρίζεται χρήματα της ρώσικης ολιγαρχίας και ενδεχομένως και της ρώσικης μαφίας, και φυσικά οι Αμερικανοί χτυπάνε στον πόλεμο που έχουν κηρύξει διαμέσου του πολέμου του χρήματος που γίνεται αυτή τη στιγμή σε βάρος της Ρωσίας, χτυπήσαν τη συγκεκριμένη τράπεζα με υποχείριο τον Αναστασιάδη και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Φανταστείτε τώρα πόσο ξέφραγο αμπέλι αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Κύπρος. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο στηρίζεται στη δυνατότητα να υπάρχουν τέτοιες τράπεζες ή να υπάρχει τέτοια διακίνηση χρήματος από την οικονομία της, στην οικονομία τους. Η οικονομία τους βασίζεται κατά 80% σε αυτήν την ιστορία. Έχει δεχτεί ένα φοβερό πλήγμα ταυτόχρονα που την έχει αφήσει τελείως παράλυτη να πνέει σε πελάγι ευτυχίας και ξεπουλήματος αυτό το νησί, και βεβαίως δέχεται ένα δεύτερο πλήγμα από τους Αμερικανούς, καθότι εντάσσεται, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει κανένας γιατί και με ποιο τρόπο εντάσσεσαι στην πολιτική χτυπήματος, στον πόλεμο που έχει κηρυχτεί ανάμεσα από τις ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, και γιατί θα πρέπει να εμπλακείς στον πόλεμο αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Ποιο ακριβώς συμφέρει ή οτιδήποτε. Μην μου πείτε τώρα ότι το θέμα είναι ότι τους έπιασε ο καημός για το ξέπτυμα χρήματος, μην τρελαθούμε.
Δεν είναι εκεί το θέμα. Αν θέλανε να κάνουν ξέπλυμα χρήματος και να χτυπήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ας ξεκινήσουν από τους δικούς τους, που κατά κύριο λόγο κάνουν ξέπλυμα χρήματος στα ναρκωτικά. Λοιπόν, και κυρίως αμερικανικές τράπεζες ή εγγλέζικες και ευρωπαϊκές. Έχουν πάρα πολύ ψητό εκεί μέσα. Και όχι μόνο για ξέπλυμα χρήματος από τα καρτέλ της κοκαίνης και της ηρωίνης και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και από τους τρομοκράτες. Υπάρχουν τα κυκλώματα τρομοκρατών, όπως για παράδειγμα του Χαλιφάτου, η Σαουδική Αραβία, όπως τουλάχιστον βγήκαν κάποιοι ειδικοί και ανακοινώσανε. Δεν στέλνει τα λεφτά στο Χαλιφάτο, ξέρετε, αυτούς που κατασφάζουν αυτή τη στιγμή στο Ιράκ και τη Συρία, δεν τα στέλνουν με βαλίτσες. Δεν αρκούν οι βαλίτσες για να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια επιχείρηση. Πρέπει να στέλνουν containers με λεφτά. Λοιπόν, δεν τα στέλνουν έτσι. Τα στέλνουν μέσω ευρωπαϊκών, κατά κύριο λόγο, τραπεζών. Αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί το ξέρουν. Γιατί δεν κάνουν κάτι? Εάν θέλουν πραγματικά να αντιμετωπίσουν, βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, λειτουργούν ως πέμπτη φάλακα των Αμερικανών, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουν οτιδήποτε εδώ. Τώρα, μια ακόμη είδηση που νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αγρότες, τους Έλληνες αγρότες, και για το κοντινό τους μέλλον, σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα, εκτείναξη του κόστους άδρευσης στους καλλιεργητές Καλιφόρνια, διότι λόγω της ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο βεβαίως κοστολογείται και πληρώνεται από τους αγρότες, τους Αμερικανούς αγρότες. Έχει ενδιαφέρον ότι κατά άκρ, που σημαίνει δηλαδή κατά τέσσερα στρέμματα, να το πούμε έτσι, το κόστος νερού αυξήθηκε στα $1,100 από $140 που ήταν πριν ένα χρόνο. Και όλα αυτά τα πράγματα, χάρη στην ιδιωτικοποίηση βέβαια και τη άδευση συνολικά του νερού που ακολουθεί η Αμερικανική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχει, υποτίθεται ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν το νερό και την κερδοσκοπία σε βάρος του νερού. Όταν λοιπόν ρωτήθηκαν το Αμερικανικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα και βεβαίως αυτό θα εκτινάξει τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα, λοιπόν, εκτίμησε ότι η αύξηση των τιμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως είπε ο συγκεκριμένος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, λέει, η αύξηση των τιμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λειτουργία της προσφοράς και της ζήτησης, και θα πρέπει αυτό το πράγμα να αφήσουμε ελεύθερα την αγορά να το διαμορφώσει, γιατί το νερό δεν είναι ένα αγαθό το οποίο μπορεί να θεωρείται κοινωνικό ή δημόσιο. Αυτά να τα ξέρουμε και να τα συγκρατούμε, διότι ερχόμαστε και σε αυτό. Μετά την ενέργεια πάμε στο νερό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα πάμε μόνο με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΘ και της ΕΙΔΑΠ. Και προσέξτε, η ιδιωτικοποίηση ή το πέρασμα δεν είναι ανάγκη να γίνει με νομοσχέδιο. Ήδη έχει περάσει η δυνατότητα ιδιωτικοποίησής τους και με απλή υπουργική απόφαση, είτε μέσω τα ΙΠΕΔ είτε απευθείας, και από τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίστηκαν την εποχή που τσακίστηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα, δηλαδή τον Ιούλιο του 2011. Λοιπόν, άρα αυτοί που λένε ότι εντάξει ρε παιδί μου, πήγε πίσω η ιδιωτικοποίηση του νερού γιατί το Άριος Πάγος απαγόρευσε την απευθείας μεταφορά της πλειοψηφίας του πακέτου μετοχών του ελληνικού δημοσίου στον ΤΑΙΠΕΔ και τα ΡΕΣΤΑ, κοιμούνται ύπνο βαθύ, εκτός και αν παίζουν άλλα συμφέροντα με άλλα συμφέροντα, ντόπια ή ξένα. Να ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι ή αλλιώς η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σχετίζεται άμεσα με το υδατικό δυναμικό της Ελλάδας, πολύ δε περισσότερο με την άδρευση του αγρότη, γιατί από τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ σε μεγάλο βαθμό αδρεύεται ο αγρότης, και ήδη η ΔΕΗ κοστολογεί την άδρευση, περιμένει απλά την κατάλληλη κυβερνητική απόφαση, την απόφαση δηλαδή του Υπουργείου, ώστε να μεταφέρει αυτό το, να μάλλον να συνοδεύει την άδρευση με το κατάλληλο μπιλιετάκι για τον αγρότη. Και βλέπετε πού οδηγείται αυτή η ιστορία. Και αν συμβαίνει αυτό στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και στην πιο παραγωγική οικονομία εκ των πραγμάτων του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες, φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
Πριν κλείσουμε, να απαντήσω σε κάποιους φίλους που στείλανε κάποια email. Στο Γιώργο Γόλα κιόλας, στο Γιώργο, το φίλο του Γιώργο, που μιλάει ότι μου παραθέτει μια έκτακτη είδηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόταση του Μαριά έκανε άρση ασυλίας της Τρόικας και ότι λέει υπάρχει η Τροϊκανή είναι αντιμέτωπη με ποινικές και αστικές ευθύνες. Προσωπικά δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Ολομέλεια λέει έκανε για διδαχτή την τροπολογία που κατάθεσε χθες στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για άρση ασυλίας των εκπροσώπων της Τρόικας σε όλες τις χώρες που έχουν επιβληθεί μνημόνια. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το πράγμα από τη στιγμή που εκτελούν συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με αυτές τις συγκεκριμένες χώρες και δι με την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ούτε μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θα περίμενα να έχει κατατεθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου είναι με βάση την απόφαση της 14ης Μαρτίου 2014 να επιβεβαιώσει επίσης η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση από πληρωμής του δανείου των χρημάτων που έχουν δοθεί στις χώρες με τα μνημόνια από τη στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο έχει καταδικάσει τόσο τα μνημόνια, όσο και τις πράξεις της Τρόικας, όσο και όλα αυτά τα πράγματα ως παράνομα, δηλαδή ότι έχουν καταπατήσει το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις συνθήκες ίδρυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά είναι παράνομα, δεν καταλαβαίνω γιατί ή αποτελούν υποχρέωση των κρατών μελών τα χρήματα που έχουν δοθεί δια αυτού του τρόπου. Διότι δεν μπορεί κάποιος να μου λέει ότι εγώ σου έχω καταπατήσει όλα τα δικαιώματα και σου έχω δώσει χρήματα τα οποία τα έχω πάρει διπλά και τρίδιπλα. Γιατί αυτό λέει η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και ταυτόχρονα εσύ υποχρεώσαι να τα επιστρέψεις. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτό θα περίμενα να δω. Να κατατίθεται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τουλάχιστον και ο καθένας να παίρνει ευθύνες. Τώρα, τι ακριβώς ποινικές και αστικές ευθύνες έχουν οι Τροϊκανοί από τη στιγμή που δεν έχει καταγγελθεί η σύμβαση δανειακή εδώ, που είναι νόμος του κράτους και όλα αυτά τα πράγματα, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά, να μου επιτρέψετε, μου φαίνεται ο λίγον μουσι ιστορία να πω. Να πω για το Θεό Αθήνε, να πω για να έχουμε να λέμε. Τέλος πάντων. Πάντως ο φίλος ο Γιώργος έχει μια πρόταση όλα αυτά τα πράγματα να τα κοινοποιούμε μέσα από μια, να το πούμε έτσι, εξόρμηση ώστε να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός και να μπορέσει να τα κάνει κτήματο. Σε αυτό δεν έχει άδικο και νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το δούμε πιο συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Οι φίλοι, οι πόλοι μας λέει ότι για τους ίδιους λόγους δεν ανοίγει και ο φάκελος της Κύπρου, φαντάζομαι για την αναφορά που έχω κάνει για την μεταπολίτευση, για τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Φαντάζεστε τι θα διαβάσουμε εκεί? Το τι θα διαβάσουμε, ή μάλλον μπορεί να το φανταστεί κανείς, τα εγκλήματα που έχουν γίνει και το πόσοι εμπλέκονται ακόμη και εν ζωή πολιτική σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν πρόκειται, τουλάχιστον υπό τις σημερινές συνθήκες, να μάθουμε το οτιδήποτε σχετικά με το ζήτημα το τι συνέβη πραγματικά στην Κύπρο και ποια ήταν η πραγματική προδοσία δηλαδή της Κύπρου. Μία μόνο παρατήρηση σχετικά με τον φίλο Κώστα. Μιλάει, αναφέρεται στην Αμερικανίδα Έλεν Μπράουν, η οποία έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «The Web of Debt», «Ο ιστός του χρέους», και είχε πράγματι μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Αλλά και συμμετέχει τώρα στην είδηση της Public Bank, όπως λέει. Εδώ, να μου επιτρέψεις φίλε Κώστα, επειδή το βιβλίο το έχω διαβάσει, είναι από τα πρώτα βιβλία που διάβασα στις απαρχές της κρίσης, χωρίς να λέω ότι δεν συμφωνώ σε πάρα πολλά με τις επισημάνσεις που κάνει η Έλεν Μπράουν, θέλει όμως με μεγάλη προσοχή, δυστυχώς συμβαίνει το εξής χαρακτηριστικό. Η Έλεν Μπράουν, είτε από συνήθεια είτε από επιλογή, δεν ξέρω, δεν θέλω να το σχολιάσω, έγραψε ένα βιβλίο το οποίο οι πολλές αναφορές που κάνει, αποσπάσματα που χρησιμοποιεί και αναφορές ιστορικές, είναι είτε ψεύτικες
είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι παραποιημένες. Δυστυχώς δεν έκανε σοβαρή έρευνα βάθους, με αποτέλεσμα να μαζέψει ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο ή ακούγεται ως στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις απόψεις της, και έτσι δυστυχώς υπονόμευσε την ίδια την τοποθέτησή της με αυτόν τον τρόπο. Εάν ψάξεις τα στοιχεία που αναφέρει, θα δεις ότι πάρα πολλά δεν είναι έτσι. Έχουν παραποιηθεί, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τα έχει παραποιήσει η ίδια, απλά τα πήρε παραποιημένα, κυρίως από το διαδίκτυο. Πάρα πολλές αναφορές, από αναφορές στον Τζέφερσον μέχρι στους μεγάλους χρηματιστές κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι αναφορές που αποδίδονται σε αυτούς, αλλά δεν είναι. Δεν τα έχουν πει αυτοί και δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχει, δυστυχώς, δεν έχει σοβαρές παραπομπές. Δεν κάνει δηλαδή αυτή τη σοβαρή δουλειά. Με αποτέλεσμα τα σωστά που λέει να έχουν υπονομευτεί από τον τρόπο που έχουν βγει. Και γενικότερα να αποπνέει μια έντονη συνωμοσιολογική αντιμετώπιση του θέματος, με αποτέλεσμα το σοβαρό κομμάτι του κόσμου που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά και που θέλει να εντρυφεί στα ζητήματα αυτά, να μην μπαίνει στα σοβαρά το συγκεκριμένο βιβλίο, και νομίζω καλά κάνει. Αυτό έτσι σαν μια παρατήρηση έτσι ενός ανθρώπου που έχει διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο και που δεν, παρά το γεγονός σας λέω ότι συμφωνώ σε πάρα πολλές από τις εκτιμήσεις που κάνει η Έλεν Μπράουν, που στο κάτω σοφής δεν είναι και κάτι πρωτότυπο, ιδιαίτερα πρωτότυπο, παρόλα αυτά όμως ο τρόπος που προσπαθεί να τα τεκμηριώσει δεν βοηθάει την υπόθεσή της, ή τουλάχιστον αυτό που υποτίθεται ότι ενάντια στο οποίο παλεύει. Αυτά τα ολίγα στην τελευταία εβδομάδα, στην τελευταία μέρα της εβδομάδας. Να σας πω ότι σήμερα στις 9 η ώρα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία δηλαδή της Πάτρας, θα γίνει μια πολιτικο-μουσική εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία των εργαζομένων της ΕΡΑ Πάτρας σε συνεργασία με το ΕΠΑΜ και άλλους συλλόγους αλληλέγγυων στην ΕΡΑ Πάτρας και στον αγώνα που συνεχίζουν όσοι τουλάχιστον κρατούν την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά τους απέναντι στο πραξικόπημα που έχει γίνει, που έγινε πριν ένα χρόνο καταργώντας την ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα είναι, προσωπικά θα βρίσκομαι και εγώ εκεί σήμερα το βράδυ. Και ένα δεύτερο, το συνεχίζονται, μου έχουν ζητήσει την Δευτέρα το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, στον Άλυμο, στο υπαίθριο θέατρο της Αρώνη, αν θυμάμαι καλά. Συνεχίζονται οι προβολές που έγιναν, όπως έγιναν την προηγούμενη Δευτέρα, η προβολή του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Το αυτή τη Δευτέρα θα γίνει η προβολή της ταινίας «Pink Floyd The Wall», της δικής μου γενιάς, να το πούμε έτσι, και των λίγο παλιότερων. Και νομίζω θα πυροδοτήσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση περί του ζήτηματος της παιδείας, γιατί έχουν την ταπεινή άποψη ότι τελικά, ρε διάολε, μπορεί να μας φαινόταν εμάς όταν ήμασταν στο γυμνάσιο και είδαμε για πρώτη φορά την ταινία, και βεβαίως ακούγαμε τους Pink Floyd και το The Wall που ήταν τότε πάρα πολύ της μόδας, ως μεγάλη επαναστατική ρήξη με την αυταρχικό τύπου παιδεία που νιώθαμε κι εμείς τότε, αλλά τελικά το σύστημα απέδειξε ότι έχει τεράστιες ικανότητες ενσωμάτωσης, με αποτέλεσμα να κάνει επίσημη πολιτική αυτό που τότε κατάγγελαν το. Και σήμερα ζούμε το σύστημα της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να βγάζουμε ανάπηρους πνευματικά και λογοτομημένα παιδιά από το σύστημα παιδείας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα πυροδοτήσει αυτή η προβολή, γιατί τελικά αυτό που υπονοείται ως επαναστατική κριτική στο σύστημα παιδείας από τους Pink Floyd σήμερα είναι καθεστώς, και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Και αυτό το καθεστώς το μας το επέβαλε το Πασόκ. Ξέρετε, εμείς τότε είχαμε το μεγάλο πρόβλημα του επιθεωρητή και τα λοιπά, όχι μόνο και ο εκπαιδευτικός που ήταν μέσα, της αυταρχικότητας δηλαδή με το οποίο είχε δομηθεί ολόκληρο το σύστημα παιδείας. Μετά από το Πασόκ έγινε η τούμπα. Λέγει ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι γουστάρεις, δεν δίνει κανένα σημασία. Και από το μπάχαλο μπήκαμε στο χάος, στο εκπαιδευτικό χάος που διαλύθηκε το σύμπαν. Και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει στο ακριβώς ανάποδο. Δεν έχουμε τείχο, απλά έχουμε τούβλα. Και καλλιεργούνται τούβλα.
στο σύστημα παιδείας. Από τούβλα, γιατί η περισσότερη εκπαιδευτική τούβλα είναι. Είναι απότοκη αυτού του συστήματος παιδείας, του αντί να οικοδομεί τείχους, όπως έλεγαν τότε οι Pink Floyd, οικοδομεί ή δημιουργεί τούβλα. Και μάλιστα μεγάλα, αυτά τα μεγάλα, ρε παιδί μου, όχι τα πατικά, αυτά με τα 26 τρύπες, που άμα το σε πάρει στο κεφάλι τελείωσες, ας πούμε. Τέτοιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, περίπου την ίδια ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο σας. Αντίο σας.